Αλσίτς Πετρίας και Συμβούλου Κοινίας Δήμητρας Υπεροπούλου Μεζέλα για την εντόπιση του θέματος βαριάς όχθησης που προκαλεί η διασπορά της δυσοσμίας από τα περιοχεία που δημιουργούν τόσο στην Ουκρανική περιοχή στην Κυπέρνη και Γαλά, όσο και στις πόλεις Καλαμάτας και Καναφύλου στα Αριστιακή Οδό Νέας Κύρου. Εκτός από την εισήγηση θα λέω δύο πράγματα ακόμα. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση που θα γίνει αυτή τη στιγμή, σε αυτό το περιφερειακό, θα βοηθήσουν να τοποθετηθούμε ως παρατάξεις ή τουλάχιστον η δικιά μας παράταξη στη διαβούλευση που έχει ήδη βγει για τη μελέτη του δημόσφαιρου και αφορά τη ρύθμιση του νομού από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, η βγει σε διαβούλευση αυτό. Οπότε θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να τοποθετηθούμε. Και ένα δεύτερο στοιχείο. Γνωρίζουμε ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση ακύρωσε εν μέρη απόφαση του Περιφερειάρχη για επιβολή προστίμου 45.000 ευρώ, κρίνοντας την νομιμότητα της, όχι την νομιμότητα της απόφασης αυτής, αλλά στην ουσία, παίρνοντας στην ουσία της απόφασης, και θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε αν ο Περιφερειάρχης θα το αποδεχτεί αυτό, θα αποδεχτεί την ακύρωση της απόφασής του. Ξέρω τώρα πώς να απαντήσω στην κυρία Λιμπεροπούλου για αυτή την ερώτηση. Θέλω μόνο να αναφέρω τρία περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί, για τα οποία κανονικά θα έπρεπε να ρωτήσω εγώ την κυρία Λιμπεροπούλου να μου πει τι έκανε το Υπουργείο Περιβάλλοντος όταν κατέβηκε ο κύριος Τσιρόνη στη Μεσσηνία και είπε από τον Φεβρουάριο ότι θα γίνουν έλεγχοι, γίνονται έλεγχοι, και για τα πυρηνελουργία της Μεσσηνίας και της Αργολίδας και αναμένονται αποτελέσματα. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε σχέση με αυτές τις δύο κυρίως περιοχές. Είπε χαρακτηριστικά, και έχω μπροστά μου και τις σχετικές δηλώσεις του, ότι δεν μπορεί να πάει άλλο η κατάσταση. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να δούμε τελικά τι σημαίνει με τη ρύπανση. Και από τότε ως τώρα δεν, τουλάχιστον δεν γνωρίζω, μακάρι η κυρία Λιμπεροπούλου να γνωρίζει και να μας πει ποια ήταν τα αποτελέσματα των ερευνών του Υπουργείου. Από τότε ως τώρα δεν έχει εμφανιστεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος να μας πει εάν έγιναν οι έλεγχοι και οι αυτοψίες ή ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών. Ναι. Σε ό,τι αφορά την περιφέρεια Πελοποννήσου, πρέπει να ξέρει η κυρία Λιμπεροπούλου ότι είμαστε μία περιφερειακή αρχή η οποία πάντα όταν υπάρχει ένα πρόβλημα ευθέως μιλώντας με τους πολίτες προσπαθεί να μιλήσει ειλικρινά. Κρατάμε και διατηρούμε μία άλλη πολιτική άποψη από αυτή που βλέπουν σήμερα οι πολίτες, είτε από δεξιά είτε από αριστερά. Δηλαδή, μία προσπάθεια να διαγωνιστεί στο λαϊκισμό ο ένας ή ο άλλος. Εμείς διατηρούμε τη συνέπεια, θέλουμε να λέμε πάντα την αλήθεια και προσπαθούμε για το δημόσιο συμφέρον. Για το λόγο αυτό, παρουσιάσαμε στη Μεσσηνία τη μελέτη και τα αποτελέσματα που υπήρξαν από το Δημόκρητο σε ό,τι αφορά τα πυρηνεργεία της εκεί περιοχής. Ουσιαστικά γίνονται συνεχείς έλεγχοι στα δύο πυρηνεργεία που υπάρχουν στην Αργολίδα, το ίδιο πιστεύω ότι γίνεται και στη Μεσσηνία. Όταν δεν είναι συμμορφωμένα απέναντι σε αυτά που προβλέπουν οι άδειες λειτουργίας, και απαντώ και στην άλλη ερώτηση που είχε κάνει παρακάτω, διότι έχουν πλέον νόμιμες άδειες λειτουργίας, τις οποίες χορήγησε η παρούσα περιφερειακή αρχή το 2011, γιατί μέχρι τότε χωρίς κανέναν λόγο οι συγκεκριμένοι άνθρωποι επιχειρηματίες ήταν όμοιροι καταστάσεων στις νομαριακές αυτοδιοικήσεις, χωρίς άδειες τις οποίες δικαιούνται με βάση τον νόμο και βάση τις προϋποθέσεις που ορθώς ο νόμος βάζει. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τις διαμαρτυρίες, πρέπει να σας πω ότι ειδικά από τότε που έχουμε περάσει στις καινούργιες μορφές ελαιοτριβία, όπως γνωρίζετε, έχει αυξηθεί και το πρόβλημα. Διότι συσσωρεύεται περισσότερη υγρασία και άρα υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα στην επεξεργασία αυτών των αποβλήτων. Εάν θα λάβουμε μέτρα για να το κλείσουμε, όχι. Και να σας πω κατηγορηματικά το όχι. Θα πάρουμε όλα τα υπόλοιπα μέτρα εκτός από να το κλείσουμε. Γιατί αν το κλείσουμε, η περιβαλλοντική καταστροφή την οποία θα υποστεί η περιοχή της Αργολίδας για το πού θα πάνε τα λιοκόκια
Και το αν θα γεμίσουν τα αύριο όπως γινόταν παλιά, εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό. Θα προσπαθήσουμε από την πρώτη στιγμή με τον έλεγχο τον οποίο ασκούμε καθημερινά. Σας το λέω δηλαδή ότι τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα έχουμε συνεχείς ελέγχους για συγκεκριμένους λόγους καταγγελιών. Τα ερωτήματα που έθεσε η επικεφαλής της παράταξης Πελοπόννησος Οικολογική, κυρία Λιμπεροπούλου, αφορούσαν το αν πρόκειται να ληφθούν μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος της βαρύτατης δυσοσμίας που συνοδεύει τη λειτουργία των πυρηνελεουργείων, καθώς και αν έχει προχωρήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε ελέγχους των ρήπων, καθώς και δέσμευση για εξυγχρονισμό του εξοπλισμού. Αυτή τη στιγμή οι πολίτες, οι Έλληνες, βρίσκονται στο έλεος του Θεού και προσπαθούν όλοι να συσπηρώσουν τις δυνάμεις τους μέσα από τα προγράμματα των ελεγχών και των θεριών. Το είμαι αυτό παρεμπιπτόντες. Άρα, κυρία Λιμπεροπούλου, δεν δικαιούστε να ερωτάτε. Σας παρακαλώ. Δεν δικαιούμαι να ερωτώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ εγώ. Είχατε το λόγο. Ευχαριστήσατε τον κύριο Κυριόπουλο. Κάνατε αυτή την επιλογή. Δεν κατάλαβα. Δεν δικαιούμαι να ερωτώ. Για να ερωτήσουμε την Περιφερειακή Αρχή ότι έχουμε ευθύνη απέναντι στους πολίτες για την επιχειρηματολογία που αναπτύσσουμε. Εκτός βέβαια, εάν τα πολιτικά στοιχεία μιας τέτοιας παρέμβασης θυσιάζονται μόνο και μόνο σε κάποιες επικοινωνιακού τύπου ευθυγραμμίσεις προκειμένου να δηλώσουμε την παρουσία μας. Γιατί η ερώτηση αυτή της κυρίας Λιμπεροπούλου αποτέλεσε αφορμή για διάφορα δημοσιεύματα τα οποία ασφαλώς και στεφόντουσαν κατά της Περιφερειακής Αρχής. Κάτι τέτοιο δεν ακούστηκε.
ακούστηκαν εδώ ευχαριστίες. Και ευχαριστίες για ποιο λόγο? Για να καλύψουμε τη δική μας την αδυναμία, τη δική μας την ευθύνη. Και βέβαια δεν κατάλαβα καθόλου το πικρόχολο σχόλιο ότι ήρθε η αποκεντρωμένη διοίκηση και ακύρωσε το πρόστιμο που επέβαλε ο Περιφερειάρχης. Αυτό προς τα πού πάει? Δεν ήταν πικρόχολο. Είναι η αλήθεια, δεν ήταν πικρόχολο. Αυτό προς τα πού πάει? Η αλήθεια. Προς τα πού πάει? Η αποκεντρωμένη διοίκηση είναι κομμάτι της κυβερνητικής ευθύνης. Είναι κομμάτι της κυβερνητικής ευθύνης. Θα ήθελα, μιας και είστε εταίρος της κυβέρνησης, για άλλη μια φορά να σας προειδοποιήσω. Σταματήστε αυτά τα παραμύθια. Σταματήστε αυτά τα μεγάλα παραμύθια. Μην προσπαθείτε να βρείτε άλλο. Τίποτα απολύτως δεν σας βγήκε σε αυτά που νομίζατε ότι πιστεύετε, σε αυτά τα οποία συμφωνήσατε και συνεννοηθήκατε για να γίνετε κυβερνητική εταιρή και προκειμένου να αποκτήσετε και μία θέση στον πολύπαθο δημόσιο τομέα. Και θέλω να πω ότι η άποψη της κυρίας Νικολάκου και του κυρίου Κυκδόπουλου ήταν ξεκάθαρες. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε τι σας είπα. Γιατί ερχόσαστε εδώ και μας συγκαλείτε εμάς και δεν στείνετε τον εαυτό σας απέναντι στον καθρέφτη για να δείτε το πρόσωπό σας. Γιατί δεν κάνατε που αυτό που αυτονόητα εσείς προκρίνατε και λέγατε απέναντι στους πολίτες. Ο κύριος Τσιρόνης είχε κάνει δήλωση πώς μπορεί να ζήσει κανένας εδώ πέρα. Έχει κάνει και άλλη δήλωση όταν ήρθαν τα αποτελέσματα των ανεξάρτητων ελεγκτών. Ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων ήταν εντός των κανονικών προβλεπόμενων ορίων. Εδώ υπάρχει απάντηση σε ερώτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιόλα, που του λέει ότι τα αποτελέσματα δεν έδειξαν απολύτως τίποτα.